Σε ανέγερση μνημείου για την ίδρυση τη πόλη, σκοπεύει να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Δημοτική Αρχή Ορεστιάδα. Το ζήτημα έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά πάσα πιθανότητα στα τέλη Μαρτίου. Για την ανέγερση του μνημείου έχει συγκροτηθεί ειδική ενιαμελή επιτροπή μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, πολιτιστικών φορέων και ειδικών, η οποία έχει πραγματοποιήσει συνεδριάσει με σκοπό τη ρύθμιση των παραμέτρων του ζητήματο. Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ε, αφού καταθέσαμε την πρότασή μας για να καλύψουμε ένα έλλειμμα που θεωρούμε ότι υπήρχε στην πόλη μας, στο Δήμο μας και αφορά στην ανέγερση ενός μνημείου που θα θυμίζει από πού προήλθαμε, ποια είναι η καταγωγή μας, τι δημιουργήσαμε σε αυτήν την πόλη. Ε, συγκροτήσαμε μία επιτροπή η οποία αποτελούνταν όχι μόνο από ερετούς, αλλά κυρίως από ανθρώπους που έχουν άμεση σχέση, και με την πολιτιστική μας ταυτότητα, αλλά και δραστηριοποιούνται μέσα από διάφορους συλλόγους που δεν ξεχνούν την ιστορία μας. Τα πορίσματα της Επιτροπής παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με αυτά το μνημείο θα πρέπει να αποτελεί σύμβολο και ταυτότητα της πόλης, να εκφράζει τη συγγένεια της νέας οριστιάδας με την Ανδριανούπολη και το Κάραγατς και να αναδεικνύει την προσφυγική ρίζα της πόλης, αλλά και να εκπέμπει μήνυμα αισιοδοξίας, δημιουργικότητας και ελπίδας για το μέλλον, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Βασίλη Παπαμιχαήλ. Αξίζει να αναφερθεί ότι το θέμα έχει τεθεί σε ανοιχτή διαβούλευση από τη Δημοτική Αρχή Οριστιάδα, στην οποία καλούνται να καταθέσουν τι προτάσει του στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπω και οι δημότε, σχετικά με τον καθορισμό τη τοποθεσία εγκατάσταση και με οτιδήποτε άλλο αφορά στην ανέγερση του ιστορικού μνημείου. Η Επιτροπή, μετά από αρκετέ συνεδριάσει, αποφάσισε ένα τελικό πόρισμα, το οποίο μα το έχει φέρει ω εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήσαμε βάση αυτής της γνωμοδοτικής εισήγησης και αποφασίσαμε για μέχρι τέλος Μαρτίου να έχουμε ανοιχτή τη διαβούλευση έτσι ώστε πάνω στα κύρια σημεία της γνωμοδοτικής εισήγησης να τοποθετηθούν και συλλογικότητε, αλλά και με μονομένα πρόσωπα έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μία απόφαση για την ανέγερση του μνημείου που θα είναι μνημείο ιστορίας από τον τόπο προέλευσή μας, να εμπλουτιστεί αυτή η πρόταση, έτσι να καταλήξουμε στην όσο το δυνατόν καλύτερη τελική επιλογή. Ε, τέλος Μαρτίου που θα τελειώσει θα το ξανασυζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε να ρυθμίσουμε και τις τεχνικές λεπτομέρειες και να καθορίσουμε και το ύψος του ποσού που θα διαθέσει ο Δήμος Οριστιάδος για την ανέγερση αυτού του μνημείου που θεωρούμε ότι πέρα από ε, την ευκαιρία που θα δίνει σε όλους μας να αναπολούμε κάποιες μνήμες θα αποτελέσει και ένα σημείο αναφοράς για οποιονδήποτε επισκέπτη του Δήμου μας.